Κεφάλαιο τρίτο. Η εξέλιξη της ζωής. Οκτώ. Το τρίτο κύμα ζωής. 8.1. Η προετοιμασία, νέες δονήσεις. Το τρίτο κύμα ζωής κατέρχεται προς τη γη, στο ανθρώπινο εγώ, και επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Παρέχεται μόνο το σπέρμα της πνευματικής ζωής και όχι η ίδια η ζωή στην πλήρη ανάπτυξή της. Περιβάλλεται από κατάλληλους φορείς για περαιτέρω ανάπτυξη, ώστε να αποκρίνεται και να εκφράζει με κραδασμούς τις συγκινησιακές καταστάσεις που αφυπνίζονται στο περικλειόμενο σπέρμα της ζωής. Το σπέρμα της θείας ζωής, περιβαλλόμενο από τη ζωή του συντηρητή, αρχίζει να πάλει και να ζει ως ανθρώπινη οντότητα. Στα πρώτα στάδια υπήρχε στοιχειώδης αποκριτικότητα στις κρούσεις της εξωτερικής ζωής. Στον νηπιακό ανθρώπινο εγώ, τον σπιθήρα του αιώνιου πυρός στο ανθρώπινο εγώ, όπως και στο θείο εγώ, εκδηλώνεται η ζωή με τριπλή όψη. Στο ανθρώπινο εγώ υπάρχουν οι ίδιες τρεις όψεις. Η πρώτη όψη που αναπτύσσεται μέσα στον άνθρωπο και στο σύμπαν είναι η όψη διάνοια νους. Έργο της είναι η ανάπτυξη της διάνοιας του νου της ανθρώπινης εξέλιξης που διανύει σήμερα η ανθρωπότητα στη διαδρομή της μεγάλης αποδημίας της. 8.2. Οι πρωτόγονοι. Στις πρωτόγονες ανθρώπινες φυλές του πλανήτη μας η διάνοια ήταν απλό σπέρμα με ελάχιστη ανταπόκριση στις εξωτερικές επιδράσεις διεγειρώμενη μόνο από τις παροτρύσεις και τα πάθη της ζωικής φύσης. Η δράση του γινόταν με βάση την αφύπνιση κάποιας ζωικής επιθυμίας. Μόλις η ζωική φύση τον παρακινούσε, η υποτυπώδης διάνοιά του τον οδηγούσε στο πώς θα την ικανοποιήσει. Κάθε παρότρινση ζωικής επιθυμίας του προερχόταν από μια φυσική οργανική διέγερση. Για τον πρωτόγονο δεν υπάρχει καλό ή κακό, μόνο η πείνα, η δίψα, η σεξουαλική επιθυμία. Ο ύπνος συγκινούσαν τη συνειδητότητά του. Τα διεγερτικά αυτά ήταν ικανά να τον παρακινήσουν σε δράση, αλλά αυτή δεν ήταν μια αυτόβουλη δράση που πηγάζει εκ των έσω. 8.3. Η εμφάνιση της εσωτερικής τάσης. Οι ζωικές διεγέρσεις ασκούνται στη συνείδηση από ζωή σε ζωή, από ενσάρκωση σε ενσάρκωση, μέσα στους αιώνες κατά τη διαδρομή των διαδοχικών αναγεννήσεων αυτής της ατομικότητας που είναι ακόμη ένα αδύναμο σπέρμα. Οι κραδασμοί τους διεγείρουν συνεχώς τη διάνοια, την τρίτη όψη του εγώ, επαναλαμβανόμενες αναρρύθμιτες φορές και σε κάποια στιγμή παράγουν μια εσωτερική τάση και γεννώνται πλέον χωρίς μεσολάβηση της εξωτερικής διέγερσης. 9. Το τέταρτο στάδιο ζωής, η μεταμόρφωση. 9.1. Διαχωρισμός εγώ και μη εγώ. Στο τρίτο στάδιο είχαμε μια βαθιά μεταμόρφωση. Το άτομο έχει σχηματίσει νοητικές εικόνες που κατευθύνουν τις ενέργειες και τη δραστηριότητά του. Η μεταβολή είναι η μετάθεση του κέντρου της συνειδήσεως από το ζώο στον άνθρωπο. Η εξέλιξη επιταχύνεται, η διάνοια γνωρίζει τον εαυτό της και συντελείται η μεγάλη αλλαγή, σημαντική και επίπονη στην όλη εξέλιξη που εκδηλώνεται ως αυτοσυνειδησία. Το άτομο διαχωρίζει το εγώ του, το σκεπτόμενο κέντρο του, από τα εξωτερικά αντικείμενα της σκέψεώς του. Η διάκριση αυτή του εγώ και του μη εγώ επαναλαμβάνεται ώσπου να διαπλάσει και να αναπτύξει το σκεπτόμενο κέντρο που το καθιστά ικανό για περαιτέρω εξέλιξη. 9.2. Εμφάνιση του κέντρου συνείδησης. Η σύγκρουση και ο διαχωρισμός είναι τώρα τα κύρια χαρακτηριστικά της διάνοιας. Μετατρέπει το εγώ σε ισχυρό κέντρο και κάνει δυνατή την περαιτέρω εξέλιξη. Η εξέλιξη αυτή είναι ο σπόρος ενός νέου κέντρου ζωής, όπου στο τέλος της εξέλιξης θα αναπτυχθεί η θεότητα. Το κέντρο συνειδήσεως τον απελευθερώνει για να προχωρήσει προς την τελείωσή του. Η σύγκρουση και η χωριστικότητα αναπτύσσεται από αυτό το κέντρο από όπου πηγάζει η δύναμη για αγώνα με την κατάλληλη άσκηση. Πρέπει να απορροφήσει ενεργά τη ζωή ώστε να γίνει ικανός να δεχθεί τη ζωτική όθηση. Η διαφορά ανάμεσα στον δυνατό και στον αδύναμο άνθρωπο προκύπτει από το αποτέλεσμα της άσκησης και του αγώνα, την υπερπίδηση εμποδίων ενάντια σε κάθε είδους αντίσταση. Η άσκηση κάνει τη μορφή εύπλαστη, την διευρύνει ώστε να προσλαμβάνει με άνεση τη ζωτική εισρωή. 9.3. Ο φυσικός και νοητικός κόσμος.
Ό,τι ισχύει στον φυσικό κόσμο, ισχύει και στον νοητικό κόσμο, επειδή και οι δύο είναι κόσμοι φαινομένων. Ο νοητικός κόσμος είναι του διαχωρισμού. Κάθε όν υπάρχει απομονωμένο, αντιμετωπίζει τα άλλα σαν διακριτά από αυτό. Το λαμβάνω γνώση ενός πράγματος σημαίνει ότι το διαχωρίζω, το απομονώνω, συγκρίνοντάς το με τα άλλα. Με βάση τις διαφορές του από αυτά ή τις ομοιότητές του με άλλα. Η σύγκριση κάνει εφικτή την αναγνώριση. Το κύριο χαρακτηριστικό της νοητικής εξέλιξης είναι η καταγραφή των διαφορών του είδους και στη συνέχεια η καταγραφή των ομοιοτήτων του γένους. Έτσι η διάνοια αναγνωρίζει τα αντικείμενα καταγράφοντας για το καθένα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. 9.4. Η διάνοια και η διάκριση. Η διάκριση εγώ και μη εγώ οδηγεί σε κοινωνική ιδεολογική σύγκρουση. Σε κάθε ανθρώπινη φυλή η διάνοια ξεπερνά τα πρωτόγωνα στάδια με τον αγώνα του εγώ προς το μη εγώ, προς κάθε τι έξω από το εγώ που είναι αναγκαίος για την διέγερση και αφύπνιση της νοητικής εξέλιξης. Αυτό το πρώτο στάδιο κατευθύνεται από τη θεότητα, παραδείγματος χάρη. Κάθε στάδιο που διέρχεται ένα έθνος είναι αναγκαίο για την ανάπτυξή του και κανείς δεν πρέπει να το καταδικάζει αφού πρόκειται για μια κατάσταση περιορισμένης και πρόσκαιρης ατέλειας. Στην πολιτική μια τέτοια καταδίκη μπορεί να είναι χρήσιμη για να αφυπνίσει συνειδήσεις και να προετοιμάσει εξελικτικές μεταβολές. Όμως ο φιλόσοφος αναζητά την κατανόηση όλων και απέχει από κάθε κρίση. Ο πόλεμος, η φτώχεια, η σκληρή αθλειότητα, η σύγκρουση, ο άνθρωπος προς άνθρωπο, έθνος προς έθνος, είναι συντελεστές του θείου σχεδίου που οδηγούν στην ενότητα. 9.5. Παράδειγμα, ο πόλεμος. Ο πόλεμος απάνθρωπος, απαγοητευτικός, διεγείρει κτηνώδη και βία πάθη, εξομοιώνει τον άνθρωπο με τα άγρια θηρία. Πώς ερμηνεύεται? Ο άνθρωπος κατοικώντας το σώμα ενός πολεμιστή μαθαίνει την ανεξαρτησία από το σώμα του. Ότι η ζωή του πρέπει να έχει ως καθήκον την υπηρεσία ιδεώδους, κοινής ανάγκης και ωφέλους, θρέφεται με αξίες, μαθαίνει το καθήκον. Οφείλει να εκθέσει το σώμα του σε κίνδυνο θανάτου. Δέχεται το φυσικό του σώμα ως ένα μέσο ανάπτυξης της αληθινής ζωής, το θεωρεί ως ένδυμα που πρέπει να εγκαταληφθεί όταν είναι ανάγκη. Διδάσκεται ότι η ζωή είναι το παν αφού προορίζεται για ανώτερη εξέλιξη, όπου θα είναι πιο σκληρή από την προηγούμενη, επειδή περιλαμβάνει την επίτευξη της ενότητας κάτω από την πολλαπλότητα, της αγάπης, κάτω από την ανταγωνιστικότητα, στο να είναι ο φίλος όλων και ο εχθρός κανενός.